Θα συνδεθούμε τώρα με τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον κύριο Θόδωρο Σκυλακάκη, που είχε την καλοσύνη να είναι μαζί μας και να μας εξηγήσει τι ακριβώς σκέφτεται να κάνει μετά από αυτές τις αντιδράσεις που υπήρξαν από τους δημάρχους. Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυλακάκη. Γεια σας, κύριε Σκυλακάκη. Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω, μια που άκουσα την εισαγωγή σας, λέγοντας ότι το θέμα του ύψους αφορά την νομοθεσία ψηφίστηκε το 12 με τον νέο οικοδομικό κανονισμό. Mm-hmm. Εκεί πέρα μπήκανε κάποια κίνητρα, ένα μέτρο επιπλέον αν κάνεις πιλωτή, μαζί με την πιλωτή, μαζί με το ύψος πιλωτής, αντίστοιχα για τα πράσινα δώματα, κάποια κίνητρα και τετραγωνικών για τα ενεργειακά κτίρια και επίσης αντίστοιχα ένα κίνητρο ύψους αν παραχωρούσες κάλυψη σε να γίνει κοινόχρηστο, δηλαδή να ενταχθεί ένα κομμάτι του οικοπαίδου σου στο πεζοδρόμιο. Αυτό για πολλά χρόνια δεν δημιουργήσε κάποιο θέμα, μέχρι ότου άρχισε η πολύ έντονη δόμηση, κυρίως στα νότια προάστια μετά το 22, όταν η οικονομία ανέκαμψε πραγματικά με δυναμισμό και υπήρξε μεγάλη αύξηση εκεί της ζήτησης για γη και πολύ ακριβή γη, για οικοδομές. Εκεί λοιπόν... Και ακούσαμε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ακούσαμε διάφορους δημάρχους να λένε τώρα ότι φτιάχνουν άλλος στην πολυκατοικία και το μπαλκόνι φτάνει μέχρι έξω το δρόμο. Ναι, ναι, αυτό είναι άσχετο. Σαν να φτιάχνει πολυκατοικίες με φτερά ή κάποιοι άλλοι σηκώνουν δύο ρόφους παίρνοντας ένα μικρό μπόνους επειδή είναι ενεργειακά τα κτίρια. Εκεί λοιπόν τι συνέβη. Υπήρξε μία αστοχία στην παλαιά νομοθεσία σε ορισμένες περιπτώσεις, γιατί έχει και κάποια άλλα χαρακτηριστικά, όπου αν έπαιρνες κάποια επιπλέον τετραγωνικά, άλλαζες κατηγορία ύψους και αντί να πάρεις δύο μέτρα που σου έδιναν τα μπόνους, έπαιρνες πέντε και 25. Βέβαια. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν ήταν ποτέ συνειδητή επιλογή του νομοθέτη εκείνης της εποχής και είναι λάθος. Συνεπώς, όταν είδαμε από αυτά που έγιναν ως τώρα τι έχει συμβεί, αποφασίσαμε, αυτό σημαίνει ότι σήμερα θα αγαπηθεί η τροπολογία, να έρθει και να ψηφιστεί ένας περιορισμός, ο οποίος θα λέει τα εξής χοντρά πράγματα, ότι μέχρι 0,80 συντελεστή δεν μπορείς να έχεις τα μπόνους, δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 2 μέτρα, ό,τι και να κάνεις. Και αυτό γίνεται όταν είναι πολύ μεγαλύτερος συντελεστής, άλλες περιοχές, μπορεί να γίνει μέχρι 2,5 ή 3. Έτσι ώστε να τελειώσει αυτό το θέμα και αυτό το λάθος που κατά τη γνώμη μου εύλογα επισημάνθηκε, άσχετα με τον λάθος τρόπο που έγινε αυτό. Αυτή η λύση που προκρίνεται, αυτή η τροποποίηση, είναι σύμφωνη με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αλλά και με τα αιτήματα που έχουν υποβάλει οι δήμαρχοι? Δεν υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν υπήρξε μια στη Ρόδο? Όχι. Υπάρχει εισήγηση. Α, εισήγηση είναι. Υπάρχουν εισηγήσεις, ναι, προς την Ολομέλεια. Οι εισηγήσεις δεν έχουν να κάνουν με το ίδιο το ύψος. Οι εισηγήσεις έχουν να κάνουν, και είναι πάγια θέση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με το γεγονός ότι το Συμβούλιο θέλει να υπάρχει κατά το δυνατόν τοπική πολεοδομική μελέτη που να στοιχειοθετεί αυτό που γίνεται πολεοδομικά σε κάθε περιοχή. Αυτό δεν αποκλείει να υπάρχουν γενικοί κανόνες, αλλά πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ώστε ο γενικός κανόνας να μην είναι τέτοιος που να αλλοιώνει την τοπική φυσιογνωμία. Αυτή είναι η συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εκεί, γι' αυτό και μειώνουμε τα μπόνους ως γενικό κανόνα, ώστε να μην είναι τόσο σημαντικά που να αλλοιώνουν την τοπική φυσιογνωμία. Άρα το μπόνους λοιπόν τώρα είναι 2 μέτρα, αυτό είναι όλο και όλο. Το ανώτερο 2 μέτρα. Το ανώτερο 2 μέτρα μέχρι τη λεστή 0,80 που καλύπτει τη ποιή πλειοψία των περιπτώσεων. Άρα ούτε ολόκληρος όροφος, όχι μάλλον 2 όροφοι που και έχει λογική, διότι αν κάνεις μια πιλωτή, ναι, χάνεις το χώρο της πιλωτής, ο οποίος όμως
σου επιτρέπει περισσότερα παρακαλυσμένα αυτοκίνητα, σου επιτρέπει να φορτίζεις ηλεκτρικά στην πιλωτή και επίσης δίνει αέρα, διότι περνάει ο αέρας και δεν είναι μια τσιμπεντόπλακα η πόλη. Συνεπώς μας προσφέρουν αυτά τα, ή το πράσινο δωμά προσφέρει στην πόλη, ή το να σου δώσει ένα μέτρο κοινόχρηστο. Συνεπώς τα αρχικά μπόνους δεν ήταν λάθος. Αυτό το λάθος που υπήρχε και ορθώς υπήρξε η αντίδραση, ερχόμαστε και το διορθώνουμε. Και αυτό είναι μεταβατική διάταξη, γιατί μετά θα έρθουν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, στα οποία θα ισχύει ότι ισχύει σε κάθε χωριστή περιοχή, διότι μπορεί να πρέπει να έχεις μεγαλύτερα ύψη. Σκεφτείτε τώρα, αν θες να βελτιώσεις τη ζωή στην Κυψέλη, διότι θα έχεις 4 θερμοκρασίες παραπάνω και καύσωνα που θα κατάνε 2 μήνες. Πρέπει οι μελλοντικές πολυκατοικίες, όταν θα τελειώσουν αυτές που έχουμε, να έχουν μεγαλύτερο ύψος και μικρότερη κάλυψη. Όχι να γίνουν αοξύστες, αλλά να μην είναι να σαν οι άνθρωποι παγιδευμένοι. Να υπάρχει λίγος αέρας γύρω από τα κτίρια, εν πάση περιπτώσει, να κυκλοφορεί. Και πράσινο. Η τροπολογία θα κατατεθεί σήμερα. Ναι, θα κατατεθεί σήμερα και θα ψηφιστεί αύριο. Αύριο και την Παρασκευή, αν δεν ξέρω πώς θα κρατήσει. Είναι μέσα στο νομοσχέδιο αυτό που έχει διάφορες διατάξεις, όπως αυτή των αυθαιρέτων που μας εξηγούσατε προημερών, σωστά? Ναι, ναι. Στα αυθαίρετα κάνουμε κάτι τελείως καινούριο. Θυμάστε, πάντα στα αυθαίρετα ερχόταν μια νομοθεσία που έλεγε έχουμε νομιμοποίηση και σας υποσχόμεθα ότι από εδώ και πέρα. Ναι, τραβάω μια κόκκινη γραμμή, έλεγε η κάθε κυβέρνηση, λοιπόν, και μετά δώσ' το πάλι από την αρχή. Αυτή εδώ η νομοθεσία δεν έχει κανένα, δεν νομιμοποιεί κανένα αυθαίρετο. Έχει μια αλλαγή της φιλοσοφίας, η οποία έχει 2 στοιχεία. Το ένα είναι ότι επειδή οι τοπικές αντιδράσεις καθιστούν πολύ δύσκολη την τοπική κατεδάφιση, υπάρχει δηλαδή πολύ μεγάλη πίεση τοπικές κοινωνίες απέναντι στους. Να το πούμε απλά. Κανένας δήμος, καμία αποκεντρωμένη διοίκηση δεν βάζει πλάτη να γκρεμίσει ένα αυθαίρετο. Οι αποκεντρωμένες μερικές φορές βάζουν. Αλλά ο κανόνας είναι αυτός που λέτε. Τι λέμε? Λέμε ότι θα γίνεται κεντρικά και καταρχήν ξεκινάμε με προτεραιοποίηση. Γιατί ποιο ήταν το πρόβλημα? Έχεις αυθαίρετα 10, 20, 30, 40, 50 ετών με πρωτόκολλα κατεδάφισης. Όλα αυτά. Υπάρχουν πρωτόκολλα κατεδάφισης από το 78 που δεν έχουν εκτελέσει. 50 χρόνια περιμένει να κατεδαφιστεί. Απολύτως. Χωρίς να έχει πάει να το νομιμοποιήσει, γιατί δεν μπορεί να το νομιμοποιήσει. Και είναι τόσο κραυγαλαία αυθαίρετα. Μέσα στα δάση δεν υπάρχουν τέτοια πρωτόκολλα. Mm. Δεν έχουμε μετρήσει τα αυθαίρετα που είναι στα δάση, γιατί είναι δεκάδες χιλιάδες. Και η πολιτεία ποτέ δεν ήθελε να τα μετρήσει. Συνεπώς, τι ερχόμαστε και λέμε? Ερχόμαστε και με δορυφορικές απεικονίσεις. Έχουμε μια πλήρη θα τα μετρήσετε. Πλήρη εικόνα του τι συνέβαινε το 2011, που είναι η κόκκινη γραμμή η νομική, και τι συμβαίνει και το 2024. Έχετε έναν αριθμό να μας δώσετε τώρα, όχι, που τα μετρήσατε, πόσα είναι? Όχι, ξεκινάμε, δεν έχει γίνει. Α, δεν έχει ολοκληρωθεί? Και όχι, βέβαια, αλίμον, αυτό είναι τεράστιο έργο το οποίο θα ξεκινήσει μετά την νομοθεσία. Δεν γίνονται αυτά από τη μια μέρα στην άλλη. Λέω. Μακάρι. Μια τάξη θα ήμουν, πολύ ευτυχής να γινόταν. Και τι λέμε από τούτε και στο εξής? Ό,τι φαίνεται καινούριο και δεν έχει άδεια από το 24, από τον Ιανουάριο του 24 και μετά, κατεδαφίζεται ανυπερθέτως και στο 100% άνευ της ζητήσεως. Και αυτά προτεραιοποιούνται, καταδαφίζονται πρώτα. Αυτά δεν έχουν και καμία πολιτική στήριξη πουθενά. Έτσι ώστε να τελειώσουμε με το φαινόμενο της νέας αυθαίρετης δόμησης. Και ταυτόχρονα ερχόμαστε και λέμε ότι θα υπάρχει ένας άλλος αριθμός αυθαιρέτων με κατηγοριοποίηση, ανάλογα με τη σημασία που έχει την περιβαλλοντική επιβάρυνση και το χρόνο που χτίστηκε, και θα κατεδαφίζουμε και έναν ελάχιστο αριθμό αυθαιρέτων κάθε χρόνο και από τα παλαιότερα, αρχίζοντας από τα χειρότερα και νεότερα και πηγαίνοντας προς τα πίσω. Έτσι ώστε να πείσουμε και το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι η πολιτεία αποκαθιστά την σοβαρότητά της και να έρθουμε να δούμε και τι θα γίνει με παλαιότερες περιπτώσεις αυθαιρεσιών που δεν έχουν, μακάρι, δεν έχουν, ας πούμε, την ίδια ένταση και την ίδια επιδείνωση στο περιβάλλον. Δεν είναι όλες οι αυθαιρεσίες το ίδιο. Ναι. Τελευταία ερώτηση. Αυτή η ιστορία με τα εκτός σχεδίου αποσύρθηκε από το νομοσχέδιο? Αυτό θα έρθει αφού μας έρθει και η απόφαση του ΣΤΕΙ τελευταία, για να μπορούμε να κάνουμε
μια νομοθεσία που θα ανταποκρίνεται σε αυτά που λέει το ΣΤΕ. Φαντάζομαι μέσα στο καλοκαίρι θα ψηφιστεί. Μάλιστα. Μετά τις ευρωεκλογές όμως. Αυτή είναι η πρόθεση. Τίποτα, ρώτησα, μήπως δεν κατάλαβα καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ, για τις πληροφορίες. Περιμένουμε την τροπολογία. Ευχαριστούμε πολύ.